τα ρεπορτάζ. Πρώτη στάση αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής στην Παπαρίνα, το οποίο έχει γίνει μετά από το σημερινό αποτέλεσμα ακόμη πιο κρίσιμο. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω, θα μας επιβεβαιώσει βέβαια ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ. Είχε ευχάριστες ειδήσεις σήμερα ο κύριος Μίτσελ. Χαίρετε, τι κάνετε? Όπως τα λες, είναι και στα δύο μέτωπα. Δηλαδή, αφενός μεν πράγματι έγινε για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι αυτό ακόμα πιο σημαντικό, καθότι πολύ απλά κινδυνεύει πλέον να μείνει minimum 7 και maximum 9 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ πριν τα play-offs, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και βέβαια και από τον ΠΑΟ, από τον Παναθηναϊκό εννοείται, πολύ, μέχρι και 8 βαθμούς. Οπότε και μόνο αυτό δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, νομίζω, για την κρισιμότητα βαθμολογική, ψυχολογική κλπ. Κλπ. Έτσι δεν είναι? Τώρα, το άλλο κομμάτι. Καταρχάς είναι ευχάριστα τα νέα, πράγματι. Έτσι όπως το λέω όμως, καταρχάς. Γιατί είναι η πρώτη προπόνηση και όπως και να το κάνουμε, είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Είναι σημαντικό πάντως το ότι ο Χάμες, που είχε πολύ καιρό να... 25 μέρες πόσο ήταν ουσιαστικά εκτός δράσης, έκανε μια πρώτη προπόνηση, όχι όλη, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της, χωρίς να ενοχληθεί. Είναι σημαντικό ότι ο Σαμασέκου, που είχε κάποιες ενοχλήσεις, προπονήθηκε σχεδόν κανονικά. Ο Ρέτσος επίσης κανονικά. Και ότι και ο Γκάρι Ροτρίγκες, για τον οποίο σας είχα πει ότι μην αποκλείουμε μια έκπληξη, ήταν καλύτερα και αυτός έκανε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της προπόνησης. Η δε, επαναλαμβάνω, αρχική αίσθηση είναι ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι. Δεν συμπεριλαμβάνω βέβαια τον Εμβιλά ούτε κατά διάνοια. Έχουμε πει ότι ο Εμβιλά είναι αδύνατη η συμμετοχή του. Οπότε αυτό είναι το νέο, το καλό για τον Ολυμπιακό, πράγματι. Βεβαίως η ετοιμότητα που έχει ο καθένας παίκτης θα διαπιστωθεί στις προπονήσεις καταρχάς και με αυτό παιχνίδι κατά δεύτερον. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Όταν οι δύο παίκτες λείπουν ένα μήνα, ο Γκάρι λείπει από το... από εκείνο το μάτς με την Σλαμία. Όταν λείπουν λοιπόν παίχτες τόσο καιρό, δεν υπάρχει, μόνο μέσα από το παιχνίδι μπορείς να καταλάβεις στην πραγματικότητα, Νίκο. Θα δίνουν και οι προπονητές, ο Μίτσελ και οι συνεργάτες του, από την προπόνηση κάποια πράγματα, αλλά μόνο μέσα από το παιχνίδι. Πιστεύω ότι αύριο Την Παρασκευή πιστεύω θα γίνουμε πιο σοφοί. Την Παρασκευή θα γίνουμε πιο σοφοί. Πάντως είναι τουλάχιστον μια ευχάριστη πρώτη εικόνα από την προπόνηση της εβδομάδας, που για κάποιο λόγο είναι η πρώτη. Γιατί χθες δόθηκε ρεπό, έτσι έκρινε ο Μίτσελ. Τη Δευτέρα ήθελε να τους κάνει λίγο αποκατάσταση. Έκρινε ότι πρέπει να είναι πέφτες ουσιαστικά δύο μέρες να πάρουν ανάσες. Okay. Να δούμε αν καταφέρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί το ότι έπαιξε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Εντάξει, με αντίπαλοι δεν ήταν της πλάκας, ο Όφη και ο Ατρόμητος. Και να δούμε τουλάχιστον αν μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει κάτι από αυτό σε επίπεδο αντοχών, διάρκειας απόδοσης στο παιχνίδι της Κυριακής κλπ. Τώρα σε πάω λίγο πίσω και σε πιάνω προετοιμάστο. Αν δεν πάει καλά το πράγμα για τον Ολυμπιακό την Κυριακή, θυμάσαι χρονιά ολόκληρη να μην έχει νικήσει ούτε ένα ντέρμπι? Πρέπει να πάμε πίσω πολύ, πράγματι. Είναι δύσκολο. Ακόμα και στα χρόνια που δεν κατακτήσατε τίτλους. Πάρα πολύ. Υπάρχει μια χρονιά, τώρα δεν τη θυμάμαι. Υπάρχει μια χρονιά που πραγματικά δεν είχε Ολυμπιακός μια. Πάρα πολύ πίσω όμως. Πραγματικά όταν λέμε πολύ πίσω. Είναι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είπαμε, είναι όλα στραβά φέτος. Συνήθως, δυστυχώς, όταν είναι όλα στραβά, κάπως έτσι πάνε μέχρι το τέλος. Ναι.
δυστυχώς. Συνήθως πάνε έτσι. Στη αλλά... ζωή γενικά. Ναι, μόνο ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι είναι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, είναι 3 χρόνια πρωταθλητής, σερί, αφήνω τα παλιά, τα πολλά κλπ, λέω τα 3 συνεχόμενα, και αν μη τι άλλο θα πρέπει να δείξει σε κάθε παιχνίδι, αρχής γενομένης από την Κυριακή, όπως το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό, όπως γενικά το δείχνει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε σωστοί πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια καλή αντίδραση τον τελευταίο καιρό. Μετά από αυτή την ήττα του Κυπέλλου από την ΑΕΚ που ήταν μια κακή πραγματικά ήττα, δεν το άξιζε αλλά έγραψε το κοντέρ, αυτό έχει σημασία, έγραψε το σκορ. Εντάξει, δεν λέω ότι έπαιξε με θηρία, αλλά έβαλε τέλος πάντων στο Καραϊσκάκι σε 2 μάτς 12 γκολ, πήγε στη Λαμία, έβαλε 3 γκολ, τον Παναθηναϊκό τον έπαιξε πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή μερικές φορές τον τζαλαπάτησε πραγματικά, ναι, ναι. Να το πω έτσι, δηλαδή έχει αντιδράσει ο Ολυμπιακός καλά μετά από εκείνο το πραγματικά ηχηρό χαστούκι που δέχτηκε. Και γενικά εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Ναι. Πιστεύω θα είναι εκεί. Τώρα τι θα φέρει ακριβώς αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ξέρεις. Είναι ποδόσφαιρο, είναι ντέρμπι, είναι καλή ομάδα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με διαιτητή, με τύχη και τέτοια. Ε? Ναι. Είναι. Δεν έχουμε καμία πληροφορία γι' αυτό. Για το διαιτητή. Ναι. Πού να ξέρει ο Ολυμπιακός, άλλοι μπορεί να ξέρουν ο Ολυμπιακός, αποκλείεται. Εγώ απλά εκπείρας λέω με βάση αυτά που έχω δει μέχρι τώρα και με την τακτική του Bennett. Θεωρούμενου αρχιδιαιτητή, ξέρω πώς να τον πω, του Μπένετ, του λεγόμενου αρχιδιαιτητή του Μπένετ, συνήθως απολωνώ. Κάνα ΒΑΡ Πορτογάλο, κάνα Ανατολική Ευρώπη πάντως σίγουρα βλέπω, ναι. Που ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με αυτούς. Αυτό βλέπω. Ανατολική Ευρώπη, εκεί θα έβλεπα. Αν και λένε αυτοί που ξέρουν τέλος πάντων, γιατί εγώ αυτά είναι εκτιμήσεις μου, δεν είναι πληροφορίες. Έχει μεγάλη διαφορά εκτίμηση από την πληροφορία. Άσχετα αν πολλές φορές συμπίπτουν στο τέλος, γίνουν αληθινές εκτιμήσεις. Αλλά από ότι άνθρωποι που ξέρουν, που ασχολούνται με την, όχι που ξέρουν, που ασχολούνται με το ρεπορτάζ αυτό, λένε ότι θα έρθει διαιτητής όνομα. Ναι. Ελπίζω να μην είναι όπως, γιατί και την άλλη φορά έτσι έλεγαν. Και τελικά ήρθε ο Πινέιρο, όπως το λένε, ο Πινέιρο. Μόνο όνομα δεν είναι. Υποτίθεται ότι για το μάτς με τον Παναθηναϊκό έχει βγει, υπάρχει ένα σενάριο ότι ήταν να έρθει το νούμερο 1 διαιτητής από την Πορτογαλία, ο Ντίας, ο Αρτούρ Ντίας Σοάρες, πώς το λένε, ο Αρτούρ τέλος πάντων, που παίζει Champions League και αυτά, και δεν ήρθε τελικά, γι' αυτό ήρθε ο Πινέιρο, έτσι λέει ένα σενάριο, και ότι τώρα θα έρθει, λέει, η διαιτητής ελίτ, να το πούμε έτσι, μακάρι, γιατί θα είναι ένα καλό βήμα αυτό. Όπως και να το κάνουμε, ελίτ διαιτητής είναι, υποτίθεται ότι είναι ένα επίπεδο, ας πούμε, δεν είναι σαν αυτούς που έρχονται, ξέρω εγώ, οι 9 στους 10 εδώ πέρα που λες τι είναι αυτός, ξέρω εγώ. Ναι. Μακάρι να είναι έτσι και να μην έχουμε ιστορίες. Να σε πάω κάπου άλλο τώρα. Ναι. Φοβόμαστε για χαμές, γιατί πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για Φλουμινένσε, 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Δεν ασχολείται κανένας, δεν είναι δημοσιεύματα αυτά. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχει βγει, επειδή έρχεται ο Μαρσέλο, θα πάρουν και τον Χάμες. Ναι. Όπως έχουμε πει για τον Ολυμπιακό, επανειλημμένος το έχουμε πει, ότι είναι αυτόματοι οι επέκτες του συμβολαίου του Χάμες. Ναι. Είναι αυτόματοι. Θα πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουν, να έρθει μια ομάδα και να συζητήσει με τον... να συμφωνήσουν ο Ολυμπιακός με το Χάμες για... είναι εντελώς άκυρη πιστεύω η όλη κουβέντα και δεν προκύπτει κάτι από πουθενά, ξέρεις, ναι. Ότι ασχολείται κανείς αυτή τη στιγμή με... Ναι, φλού. Το Μίτσελ τον είδε, το Μίτσελ το Μαρσέλο, ετοιμάζουν να κάνουν υποδοχή στο Μαρσέλο. 80.000. Το Μαρακάνα.
ας το γεμίσουν, ε. Θα είναι μια καλή εμπειρία. Μπόλη και καρυπερίνια θα έχει σίγουρα. Ναι, θα είναι μια καλή εμπειρία, μακάρι και θα παίξει και κάνα παιχνίδι. Εντάξει. Το Μίτσελ τον είδες θες πως πανηγύριζε. Μπαρτσελώνα, ε. Ναι, τα καλάθια του Ολυμπιακού στον μπάσκετ. Έχανε η Μπαρτσελώνα, ε. Και... δεν ξέρω αν το κάνει αυτό. Εγώ νομίζω, ξέρεις τι τώρα, που μας δίνει λίγο ευκαιρία η συζήτηση. Ανεξάρτητα τι μπορεί να καταλογίσει κάποιος και την άποψη που μπορεί να έχει κάποιος σαν προπονητής, έβαλε το κεφάλι στον Τορβά πάλι, έτσι. Για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι είναι στρωμένα όλα. Δεν υπάρχει, καταρχάς έχουμε πει. Και βελτίωσε πράγματα. Έχουμε πει ευθύς εξ αρχής κάποια πράγματα. Ότι πρώτον, ο Μίτσελ αξίζει το σεβασμό μας όλων. Όλων στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι ο Μίτσελ έχει εμπλακεί σε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. 3 σερί. Το ένα πήρε από το Ζαρντίμ την ομάδα πρώτη. Πράγματι δεν είναι ότι την ανέδειξε πρωταθλήτρια, αλλά. Πήρε την είχε στο μισό δεύτερο μισό του σεζόν, πήρε το πρωτάθλημα. Το δεύτερο το πήρε ο ίδιος όλο το πρωτάθλημα, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στον πάγκο. Και στο τρίτο πρωτάθλημα άφησε την ομάδα πίσω 2 βαθμούς ήταν, Γενάρη μήνα. Ναι. Γενάρη μήνα 2 βαθμούς για τον Ολυμπιακό, εκείνης εποχής δεν ήταν τίποτα οι 2 βαθμοί. Mm-hmm. Δεύτερον, εκτός από την εμπλοκή του σε 3 πρωταθλήματα, ο άνθρωπος έδωσε τις μεγαλύτερες, ήταν στον πάγκο, στις μεγαλύτερες νίκες του Ολυμπιακού στη σύγχρονη ιστορία του, μεμονωμένα σε νίκες, να κερδίσει πρωταθλήτρια την United, πρωταθλήτρια Αγγλίας τότε, την Benfica, πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, την Ατλέτικο, πρωταθλήτρια Ισπανίας, κέρδισε πρωταθλήτριες αυτές, όχι την, πες την, την Juventus, πρωταθλήτρια Ιταλίας. Δηλαδή τέτοιες νίκες δεν έχει ξανά ο Ολυμπιακός σε τέτοια μεγέθη κάνει 10 χρόνια από τότε. Μακάρι να τις ξανακάνει σύντομα κιόλας. Λοιπόν, που δεν είναι και τόσο εύκολο. Τρίτον, ότι ο Μίτσελ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα έχει αισθήματα απέναντι στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν στη Ισπανία και ήξεραν όλοι ότι παρακολουθούσε, ότι αυτό, ότι... Πώς να το κάνουμε. Και επίσης, όπως σωστά είπες, το καλοκαίρι όταν ο Ολυμπιακός είχε φάει 0-4 από τη Μακάμπη και 0-3 από τη Φράιμπουργκ στο Καραϊσκάκι, 0-7 ήταν, ναι. Τα δύο μάτς, δεν έρχονταν κανένας. Δεν έρχονταν. Ειδικά ακόμα και περισσότερο όταν έφυγε και ο Κορμπεράν ακόμα. Ο Μίτσελ ήρθε. Ήρθε και αν μη τι άλλο το παλεύει, το πάλεψε, το παλεύει. Πήρε την ομάδα με αρκετούς βαθμούς πίσω, δεν είναι υπό τις καλύτερες συνθήκων η φετινή σεζόν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από πολλές πλευρές, είτε βάλε τα όσα έχουν γίνει εσωτερικά στον Ολυμπιακό, είτε τις διαιτησίες που έχει ο Ολυμπιακός, άμα τις συγκρίνεις με τις διαιτησίες που έχουν οι άλλες δύο ομάδες, τουλάχιστον οι δύο, να μην πω και τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, και βλέπεις ότι κάτι έχει γίνει. Θα μου πεις, άμα χάσει από την ΑΕΚ, τι θα λες. Θα πω, όχι... το ίδιο πράγμα θα πω, αλλά βεβαίως ότι τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο είναι αποτελέσματα, μετράνε. Δεν έχει πει κανένας ότι ο Μίτσελ είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Ναι. Δεν το έχει πει εκεί κανένας. Θέλω να καταλήξω, ότι αλλά, μην πάμε και στην απαξίωση. Αλλά δεν του ταιριάζει με τίποτα. Έχει κάνει λάθη και αυτός φέτος. Θα μπορούσε δηλαδή ο Ολυμπιακός με κάποια καλύτερη διαχείριση παιχνιδιών να ήταν πιο ψηλά. Νομίζω ότι να έχει πάρει κάποιους βαθμούς, οπωσδήποτε. Από την άλλη δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είναι και εύκολο. Θα μπορούσε ίσως να διαχειριστεί το ΣΥΣΕ καλύτερα. Αλλά είναι στις θεωρίες όλα αυτά. Ε. Γιατί και το ΣΥΣΕ τον είδαμε και προ Μίτσελ τι γινόταν με το ΣΥΣΕ. Οκτώ μήνες, τι οκτώ, 9 μήνες με το που γύρισε από το Κόπα Αφρικα και φτάσαμε μέχρι τον Σεπτέμβρη. Ο ΣΥΣΕ ήταν αυτός που ήταν. Χάλια, μαύρα. 9 μήνες δεν ήταν έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι. Άρα, αν μη τι άλλο, αξίζει το σεβασμό και αυτό που να καταλήξουμε ότι ναι, μεν χαίρονταν χθες, φαντάζομαι και ως Μαδριλένος. Σίγουρα, ναι. Αλλά και ως Ολυμπιακός. Ο άνθρωπος είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή, εδώ πέρα Ολυμπιακοί γίνονται σε πολύ μικρότερο χρόνο τώρα. Ο Μίτσελ ήταν 2 ολόκληρα χρόνια γεμάτα στον Ολυμπιακό, από Γενάρη σε Γενάρη, 2 χρόνια γεμάτα. Είναι και τώρα πάλι και παραλαμβάνω, όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού ήξεραν ότι ο Μίτσελ όλο αυτό το διάστημα
ήταν εδώ η καρδιά του. Αν μπορούσε δηλαδή ο Μίτσελ, θα είχε έρθει πολύ νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Μες. Δεν είναι και φέτος οι καλύτερες συνθήκες, είναι αλήθεια. Όπως επίσης είναι αλήθεια, γιατί πρέπει να παραδεχόμαστε ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν φτιάξει... Καλές ομάδες. Αρκετά καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός από πέρσι, η ΑΕΚ από το καλοκαίρι. Ο Αλμέιδα, ένας ο προπονητής ο οποίος δείχνει καλός, είχε το πλεονέκτημα ότι έπαιζε μόνο Κυριακές. Ο Μίτσελ έπρεπε να παίξει με τη Φράιμπουργκ, με την δύο παιχνίδια με την Καραμπάκ, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπρεπε να παίξει με την Αντ, έτσι δεν είναι. Είχε να παίξει και 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ήταν εύκολο. Είχε να παίξει και παιχνίδια ακόμα στο κύπελο με τον Άρη και τον Ατρόμητο. Ο Αλμέιδα έπαιζε με τον Πανσεραϊκό και την Κηφισιά. Όλα αυτά έχουν και αυτά τη σημασία τους. Έχουν και αυτά τη σημασία τους. Σίγουρα έχει ρόστερο Ολυμπιακός για πιο καλά πράγματα φέτος. Αλλά εξίσου σίγουρο είναι ότι έχει και εμφανείς αδυναμίες αυτό το ρόστερ. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τα καλύτερα εξτρέμου πρωταθλήματος. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.